Εδώ με την Κωνσταντίνα νεφίου, του μου, μου Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Πώ είσαι, πώ πέρασε, ε, όσε μέρε δεν ήμουν άρρωστη, ναι. πέρασα ωραία. Λοιπόν. Ωραία, με υγεία όμω. Ναι, με υγεία το 2024. Πάνω από πάνω. Α, και σήμερα θα συζητήσουμε για τα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Είναι έτσι μια ανερχόμενη βιομηχανία. Βλέπουμε ότι η αγορά παιχνιδιών ε, πάνω κάτω μένει στα ίδια επίπεδα. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι μια ανερχόμενη τάση, καθώ πλέον χρησιμοποιούνται σε σχολεία, σε επιχειρήσει, σε κυβερνήσει. Θα το δούμε και στην συνέχεια. Και υπάρχει μεγάλη προοπτική. Ε, Όπω δείχνουν και η αριθμοί, η αγορά το 2020. 2, είναι και η πρώτη μας κάρτα άξιζε 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ αναμένεται ότι μέχρι το 2030 θα ξεπεράσει τα 52 δισεκατομμύρια δηλαδή θα υπάρχει αυτά τα χρόνια μια ετήσια αύξηση κατά μέσο όρο 19,5 δισεκατό Ναι ε... Και όταν ε... λέμε παιδευτικά παιχνίδια δεν είναι κατά ανάγκη να είναι αντικείμενα μπορεί να είναι κάτι ψηφιακό, σωστά? Ναι, και ψηφιακά ναι. αλλά mm. και αντικείμενα που έχουν ως στόχο να μάθει αυτός που ναι. θα τα χρησιμοποιήσει κάτι. Ναι. Ε, να πούμε ότι σίγουρα υπάρχουν παιχνίδια, είναι η επόμενη μας κάρτα για όλες τις ηλικίε. Δηλαδή, στο άκουσμα παιχνίδια μπορεί κάποιο να πιστέψει ότι είναι μόνο για παιδιά. Να. Όχι, ξεκινά από την νηπιακή ε, ηλικία και φτάνει μέχρι και του ενήλικε ε, φυσικά. Ε, χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, μάλιστα στι Πολιτείε, πάνω από το 50% των δασκάλων και καθηγητών χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια του, του μαθήματο. Ενώ πλέον σε άλλε χώρε ε, το χρησιμοποιούν ε, και οι επιχειρήσει αλλά και οι κυβερνήσεις για να αναπτύξουν δεξιότητες του προσωπικού αλλά και για να το εκπαιδεύσουν για διάφορα μ, θέματα. Τώρα να δούμε και κάποια παραδείγματα ε, εκπαιδευτικών ε, παιχνιδιών. Τα πιο δημοφιλή είναι τα παιχνίδια για εκμάθηση γλωσσών. Δεν ξέρω αν έτυχε να δει καθόλου ή είτε διαδικτυακά. Διαφημίσεις βλέπω Μαι. που. Για να μάθει διάφορε γλώσσε. Είναι τα πιο δημοφιλή αυτή mm -hmm. την στιγμή. Υπάρχουν παιχνίδια ε, που είναι βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη, παιχνίδια αξιολόγησης και παιχνίδια που έχουν να κάνουν με τα επαγγέλματα STEM στην ναι. συνέχεια και μαθαίνουν κάποιες δεξιότητες.